Ξεκινήσατε στον ΠΑΟΚ σε ηλικία 17 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά ή πιο μικρός? 16,5 για την ακρίβεια. Το 1963, το καλοκαίρι, όπου ξεκινήσαμε τότε μαζί με τον Γιώργο τον Κούδα το πρωτάθλημα στην εφηβική ομάδα. Και αν θυμάμαι καλά, γύρω στο Νοέμβριο, χρειάστηκε ο προπονητής της πρώτης ομάδος κανένα δύο ποδοσφαιριστές και πήρε από την εφηβική ομάδα πρώτα τον Γιώργο τον Κούδα, θυμάμαι, σε ένα παιχνίδι με τον Εθνικό στην Αθήνα, και την επόμενη αγωνιστική με τον Πανιόνιο στην Αθήνα πήρε και εμένα. Και εν πάση περιπτώσει, από τότε και μετά και οι δύο μείναμε στην πρώτη ομάδα. Πώς ξεκινήσατε στον ΠΑΟΚ? Ήταν, σας προέτρεψε κάποιος? Παίζατε από μικρότερη ηλικία ποδόσφαιρο και σας είδε κάποιος και σας είπε να ξεκινήσετε από την Ακαδημία ή από... Ναι, είναι λίγο μεγάλη ιστορία, θα την πω έτσι πάρα πολύ περιληπτικά. Εγώ μέχρι τότε απλώς έπαιζα ποδόσφαιρο, έπαιζα μπάλα στη γειτονιά, έπαιζα μπάλα στο κολέγιο, στο Ανατόλια που τότε φοιτούσα στο γυμνάσιο. Επειδή ακριβώς στο Ανατόλια είχα υποτροφία, έπρεπε να κρατήσω τους βαθμούς, γιατί αλλιώς δεν μπορούσα να περάσω ούτε απ' έξω από το κολέγιο, ήταν πολύ ακριβό. Γι' αυτό δεν παρακολουθούσα καθόλου ποδόσφαιρο. Απλώς έπαιζα στη γειτονιά, έπαιζα στο κολέγιο, έπαιζα εκεί γύρω. Το καλοκαίρι λοιπόν του 1963, ένας γείτονάς μου, που έπαιζε τότε στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, ο Δούκας ο Ασίκης, κανονίσαμε να πάμε ένα σινεμαδάκι το βραδάκι, θερινό τότε, και μου είπε: πάμε στην προπόνηση, στην Τούμπα, εσύ να είσαι εκεί πέρα να την παρακολουθήσεις, και μετά, όταν μετά από την προπόνηση, κατηφορίζουμε και πάμε εκεί πέρα στη Χαριλά, απέναντι την αλυσίδα, ήταν ένας κινηματογράφος θερινός, στη Σελήνη. Έτσι και έγινε. Έτυχε λοιπόν, τα λέω τώρα εν συντομία, έτυχε μετά από την προπόνηση να παίξουν δίτρεμα. Τότε η δεύτερη ομάδα δεν συμπλήρωνε, ήταν 10 παίκτες. Προπονητής ήταν ο Νίκος ο Γκολέμας τότε. Και τον είπε ο Δούκας τον Γκολέμο ότι είναι το παιδί αυτό, εν πάση περιπτώσει, παίζουμε στη γειτονιά. Με φωνάξανε, κατέβηκα, μου δώσαν παπούτσια, ρούχα, μπήκα μέσα, έπαιξα. Δεν ήξερα εγώ ποιοι ήταν τότε οι φίρμες του ΠΑΟΚ της πρώτης ομάδος, δηλαδή Λέανδρος, Γιακουμής κτλ. Και έπαιξα όπως έπαιζα στη γειτονιά, κερδίσαμε 3-2, έβαλα 2 γκολ και αμέσως μετά από την προπόνηση ο Γκολέμος με πήρε με τη μοτοσυκλέτα τότε με το καλάθι. Είχε τη δουλειά του, πουλούσε τζάμια κρίσταλα. Με έβαλε λοιπόν δίπλα στο καλάθι, πήγαμε στην κάτω Τούμπα στο φωτογραφείο, βγάλαμε φωτογραφίες. Μετά πήγαμε στη Βασιλεία Σοφίας, Εθνικής Αμήνης τώρα, που ήταν τα γραφεία του ΠΑΟΚ. Ήταν εκεί ο συγχωρεμένος ο κ. Βασίλης ο Σιδηρόπουλος, ο Καπάντζας ο επιλεγόμενος. Και υπέγραψε δελτίο, και έτσι έγινε το. Σε πολύ μικρή ηλικία ξεκινήσατε λοιπόν στην Α ομάδα. Αν και είπατε ότι δεν μπορούσατε να καταλάβετε, επειδή δεν παρακολουθούσατε, οπότε δεν είχατε και τόσο την αίσθηση, αλλά από την αρχή σας φάνηκε κάτι, δυσκολευτήκατε κάπου και πώς σας αντιμετωπίζανε και οι συμπαίκτες σας, επειδή ήσασταν ο μικρότερος? Ήταν εσείς και ο κύριος Κούδας ήσασταν οι μικρότεροι. Εγώ είμαστε η ίδια ηλικία, ήμασταν οι δύο μικρότεροι, αρκετά μικρότεροι από όλους τους υπόλοιπους. Επειδή αποδίδαμε και καλά, τα παιδιά τα υπόλοιπα μας δεχτήκανε πάρα πολύ έτσι φιλικά και συνεχίσαμε και ξεκινήσαμε στην πρώτη ομάδα. Αυτό έγινε μέχρι, για μένα τουλάχιστον, μέχρι τον Ιανουάριο του 1966, όπου αποφύτησα τελείως από το γυμνάσιο Λύκειο τότε, το Ανατόλια, και τον Ιανουάριο του 1966 έφυγα για Αμερική για σπουδές. Στην Αμερική πώς ήταν? Θέλατε να πάτε ή... Τι σκεφτόσαστε, να κάτσετε εδώ πέρα περισσότερο ή να πάτε? Κοιτάξτε, φυσικά πήγατε εκεί πέρα, αλλά στην αρχή πώς το σκεφτήκατε? Κατευθείαν είπατε το ναι να πάτε εκεί? Κοιτάξτε, στην Αμερική τότε ήταν ήδη ο αδερφός μου και η αδερφή μου, οι οποίοι είχαν φύγει πιο νωρίς μετανάστες εκεί πέρα. Συγκεκριμένα είχαν κατέβει στην Καλιφόρνια, στο Σαν Φραντζίσκο. Μου έγινε πρόταση από το Σαν Φραντζίσκο, από το Πανεπιστήμιο του Αγίου Φραγκίσκου, να πάω σαν φοιτητής με αθλητική υποτροφία για να παίξω μπάλα στην ποδοσφαιρική ομάδα του Πανεπιστημίου στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Αμερικής. Και έτσι πήγα στην Αμερική με υποτροφία. Αυτή ήταν η αφορμή, εν πάση περιπτώσει, αλλά είχα ανθρώπους. Ήταν τα δύο τα αδέρφια μου, μεγαλύτεροι.
Στη συνέχεια έπαιζα μετά από το Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα, έπαιζα στο τοπικό πρωτάθλημα του Greek American, μια ελληνοαμερικανική ομάδα στο τοπικό πρωτάθλημα. Και στη συνέχεια από τον Απρίλιο-Μάιο και μετά μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που ήταν τότε το επαγγελματικό πρωτάθλημα, έπαιζα και στο επαγγελματικό, ένα χρόνο με το Σαν Φραντζίσκο, ένα χρόνο με το Βανκούβερ και 3 χρόνια στο Ντάλλας, στο Τέξας. Πώς ήταν εκεί? Αμερικάνικα. ήταν ωραία, ήταν η δεκαετία του 60 τότε, Καλιφόρνια, Αμερική, η πιο έτσι καλή φανταστική περίοδος της Καλιφόρνιας, ήταν παράδεισος. Και το 71 επιστρέφετε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ. Τι αντιμετωπίσατε? Λείψατε τόσο καιρό. Όταν ήρθατε ξανά στην ομάδα, σας φάνηκε κάτι διαφορετικό? Γιατί ξεκινάει τώρα η ομάδα σιγά σιγά να ανεβαίνει. Καταρχάς το 71, συγκεκριμένα 21 Απριλίου πήρα το πτυχίο, το 71. 22 Απριλίου παντρεύτηκα εκεί με την γυναίκα μου, την Πέγγι, που και ακόμα είμαστε μαζί. Και στη συνέχεια έγινε, παρακολουθούσε ο ΠΑΟΚ, ανανέωνε τότε το συμβόλαιό μου στην ΕΠΟ, τότε ήμασταν αμοιβόμενοι και ανανεώταν το συμβόλαιο μονομερός από το σύλλογο στην ΕΠΟ. Μου έγινε λοιπόν η πρόταση να γυρίσω, γύρισα και βέβαια τότε, το 71 που γύρισα εγώ το καλοκαίρι, είχε ήδη εντωμεταξύ τα προηγούμενα 2-3-4 χρόνια είχε μαζέψει ο σύλλογος όλους αυτούς τους μεγάλους παίχτες, έτσι από άλλες μικρές ομάδες, όπως είναι ο Σαράφης, ο Τριζανίδης, ο Ασλανίδης και όλοι οι υπόλοιποι. Είχε επιστρέψει εντωμεταξύ και ο Κούδας από την περιπέτειά του με τον Ολυμπιακό. Επέστρεψα κι εγώ το 71 και εν πάση περιπτώσει έδεσε το γλυκό και έγινε μια ομάδα η οποία πρωταγωνίστησε τη δεκαετία του 70. Απλά να πω και να παρατηρήσω, γιατί είναι σημαντικό θεωρώ, ειδικότερα στις μέρες μας, ότι για να γίνει εκείνη η ομάδα, για να δημιουργηθεί εκείνη η ομάδα της δεκαετίας του 70, πήρε κάποια χρόνια. Ξεκίνησε δηλαδή από το 67-68 μέχρι το 71 να μαζεύουν παίχτες. Ήρθανε και προπονητές οι οποίοι δέσανε με την ιστορία. Στην αρχή, πριν έρθει ο Σάνων, ήταν ένας Ιουγκοσλάβος προπονητής, ο Χόρβατ, ο οποίος μου λένε τα παιδιά ότι έκανε πολύ καλή δουλειά. Ήρθε συνέχεια ο Σάνων, ο οποίος έδεσε με την ομάδα, ήταν ακριβώς ό,τι χρειαζόταν η ομάδα εκείνη τη στιγμή. Ήρθε ο Βασίλης Συριανίδης από Γερμανία και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα. Θέλω να πω λοιπόν ότι για να δημιουργηθεί μια ομάδα και τότε και τώρα ειδικότερα, μια δυνατή ομάδα διαχρονικά, χρειάζεται χρόνος με παράλληλη καλή δουλειά, έτσι. Και έχουμε και την πρώτη κατάκτηση του Κυπέλλου, το 1972. Ήσασταν και ο αρχηγός της ομάδας. Τι πιστεύετε ότι οδήγησε στην ομάδα, ποιο ήταν το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του πρώτου της Κυπέλλου? Καταρχάς, αρχηγός ήμουνα, ήταν και ο Κούδας και εγώ, έτσι εναλλασσόμασταν κατά κάποιο τρόπο. Έτυχε και είμαι ευτυχής γι' αυτό ότι την πρώτη χρονιά που επέστρεψα, δηλαδή εγώ επέστρεψα τον Ιούλιο του 71, την πρώτη χρονιά δηλαδή 71-72 σεζόν, ήταν που πήραμε το πρώτο μας τίτλο, επίσημο τίτλο στην ιστορία του Συλλόγου. Και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για αυτό το επίτευγμα, το κύπελο δηλαδή, κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι. Θεωρώ ότι, όπως είπα προηγουμένως, τα προηγούμενα χρόνια έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά στο να φτιαχτεί αυτή η ομάδα και πλέον από το 70-71 και μετά είχε φτάσει σε ένα σημείο ρήμανσης και έτσι μπορέσαμε και είχαμε μια πάρα πολύ καλή σεζόν το 71-72. Είχαμε βγει δεύτερη, αν θυμάμαι, στο πρωτάθλημα. Πήραμε και το κύπελλο που ήταν ο πρώτος επίσημος τίτλος. Και από εκεί πέρα τα επόμενα 6-7 χρόνια η ομάδα αυτή έδεσε, ορίμασε ακόμη περισσότερο και έκανε αυτά τα οποία έκανε. Και το 1974 έχουμε το δεύτερο κύπελλο, όπου εκεί είστε και ο εκτελεστής του τελευταίου πέναλτι, ναι, που μας δίνει και το κύπελλο. Γιατί τελικά ήσασταν ο τελευταίος? Εκεί κάποιος έπρεπε να ήταν ο τελευταίος, έτσι. Βέβαια,
το θέμα αυτό το γνωρίζουν όλοι, ότι όταν έρθει εκείνο το σημείο και κρίνεται ένας τίτλος, ένα κύπελλο στο τελευταίο πέναλτι, το βάζεις και είσαι ο πρώτος, το χάνεις και σε κυνηγάνε όλοι. Ευτυχώς το έβαλα εγώ. Εντάξει, τώρα άμα θες να ακούσεις την ιστορία για το γιατί έγινε, είχα ζητήσει, ο Σάνου με είχε ορίσει από την αρχή να χτυπήσω δεύτερος, αλλά στα αγγλικά, επειδή μιλούσαμε αγγλικά και πολλές φορές έκανα και το διερμηνέα του, του ζήτησα και του λέω, σε παρακαλώ, βάλε μου τελευταίο. Ήθελα, εν πάση περιπτώσει, να χτυπήσω τελευταίο τα πέναλτι, ούτως ώστε αν ερχόταν όπως ήρθε το να κριθεί το παιχνίδι στο τελευταίο πέναλτι, εάν το έχανα, ενδεχομένως θα είχε αλλάξει και η ιστορία μου, θα είχε αλλάξει η ομάδα. Το έβαλα και έτσι ηρέμησε μια κατάσταση που είχε ξεκινήσει τότε και είμαστε μια χαρά. Και το 1976 έχουμε και το πρωτάθλημα για πρώτη φορά στον ΠΑΟΚ. Περιγράψτε μας λίγο εκείνη την χρονιά. Ναι, καταρχάς προπονητής τότε ήταν ο Λόραντ, ο συγχωρημένος. Ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, ίσως ο καλύτερος προπονητής που, δηλαδή σαν αντικείμενο προπονητή, πραγματικά ήταν εξπερ. Θυμάμαι εκείνη τη σεζόν τη βγάλαμε περίπου 14-15 ποδοσφαιριστές συνολικά. Ο Τεζανίδης, θυμάμαι, έπαιζε με χαλασμένο γόνατο. Αλλά πλέον η ομάδα είχε φτάσει σε ένα στάδιο ρήμανσης φοβερό. Οι παίχτες που υπήρχαν στην ομάδα ήταν παίχτες με προσωπικότητα και αυτό έχει μεγάλη σημασία, το να έχεις στην ομάδα αρκετούς παίχτες με προσωπικότητα, γιατί κάθε Κυριακή δεν μπορεί να είσαι σε φόρμα, αλλά η ομάδα κερδίζει βαθμούς εάν υπάρχουν πολλοί παίχτες με προσωπικότητα και κάποιοι 2-3 δεν είναι σε μέρα, θα βρεθούν κάποιοι άλλοι 2-3 που θα πάρουν το παιχνίδι πάνω τους, θα κερδιθούν οι βαθμοί και πάει λέγοντας. Έτσι κερδίζονται οι τίτλοι. Από όλα αυτά... Ήταν επίσης η κατάκτηση, το πρωτάθλημα αυτό, ήταν επίσης το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία μας. Και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και γι' αυτό. Από τους συμπαίκτες σας, ποιον θεωρείτε, ποιον βάζετε πιο πάνω? Ποιος θεωρείτε κατά τη γνώμη σας ότι... Κοίταξε, η ομάδα εκείνη ήταν μια ομάδα όπου ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον. Ήταν μια ομάδα δηλαδή η οποία είχε μια ισορροπία. Υπήρχαν δηλαδή παίκτες οι οποίοι ήταν οι θεαματικοί, οι τεχνίτες. Παραδείγματος χάρη ο Κούδας ήταν ένας παίκτης ο οποίος χαιρόσουν να τον βλέπεις να παίζει, γιατί είχε αυτή τη φινέτσα, αυτό το πέταγμα, αυτή την τεχνική. Όμως ο Κούδας δεν ήταν αυτός και το θέλαμε να είναι ο παίκτης ο οποίος θα έτρεχε πίσω να κάνει δουλειά. Υπήρχε ο Σαράφης, ο Τερζανίδης που ήταν χαφ. Νομίζω ότι όλη η ομάδα, όλοι οι παίχτες εκείνης της ομάδος ήταν παίχτες που παίζαν το ποδόσφαιρο που παίζεται σήμερα. Δηλαδή οι ακραίοι μπάκα σου, ο Ιωσήφιδης, ο Κώστας και ο Γούνερς, ο Γιάννης, ήταν μπάκ που παίζανε όλη την πλευρά. Οι χαφ, Σαράφης, Τερζανίδης, ήταν χαφ οι οποίοι ήταν πίσω μπρος, δηλαδή είχαν επιστροφές, καλύπτανε, αλλά στην κατάλληλη στιγμή. Με σωστό timing. Εγώ τότε έπαιζα center for και θεωρώ ότι εγώ εκείνο είτε σαν center for, είτε σαν half που έπαιξα, είτε σαν center back, πέρα από οτιδήποτε άλλο, γιατί τότε έπρεπε να ξέρεις μπάλα για να παίξεις την ομάδα. Μόνο ο stopper δικαιούται να μην ξέρει μπάλα τότε, να ήταν απλώς ένα δυνατό παιδί. Εγώ πέρα από τα θέματα της γνώσης του αντικειμένου, δηλαδή ότι παίζαμε μπάλα ή ξέραμε μπάλα όπως όλοι, θεωρώ ότι ο ρόλος μου στην ομάδα ήταν κυρίως να διατηρήσω την ισορροπία στην ομάδα. Είτε έπαιζα center for, είτε έπαιζα half, είτε έπαιζα center back. Ήταν δηλαδή μια ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Μια ομάδα με πολλούς παίκτες οι οποίοι ήταν σε υψηλό επίπεδο απόδοσης και τεχνικής και ικανότητας. Άρα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν εισάξια και μεγάλους παίκτες ευρωπαϊκού επίπεδου, όπως και είχατε μεγάλα παιχνίδια με Λιόν, Μίλαν, Μπαρτσελόνα. Βεβαίως, γι' αυτό πραγματικά η συμμετοχή μας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, η κύπελλα τότε, ήταν αρκετά εντυπωσιακή και πέρα από τα αποτελέσματα και τις προκρίσεις, είχαμε και την αποδοχή και των ξένων.
και των ξένων. Είναι γεγονός αυτό. Τη σημερινή βράβευση την περιμένατε? Εντάξει, θεωρώ ότι αυτή η σκέψη της ΠΑΕ, της βράβευσης, είναι μια πολύ καλή σκέψη. Είναι μια βράβευση που, τουλάχιστον όπως τη βλέπω εγώ, γίνεται από την ΠΑΕ, γίνεται προς ένα παλέμαχο, γίνεται μέσα στο σπίτι, στην Τούμπα, στον αγωνιστικό χώρο, που είναι πολύ σημαντικό για ένα παλέμαχο, μέσα στον κόσμο, στο φίλαθλο κόσμο, που είναι πολύ σημαντικό για ένα παλέμαχο. Δηλαδή, γίνεται διαδικασία στο σπίτι μας μέσα, και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον προσωπικά το αναγνωρίζω και το εκτιμώ. Και η συμβουλή σας και ευχή σας για τον ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Τα έχω πει κατ' επανάληψη αυτά τελευταία, και ίσως είναι και κουραστικό, αλλά εκείνο το οποίο εγώ προσωπικά εύχομαι στην ομάδα είναι, πρώτον, να λειτουργήσει η ΠΑΕ πάνω σε ένα σωστό, αποτελεσματικό οργανόγραμμα, ώστε ο καθένας να ξέρει τη θέση του και τι πρέπει να κάνει, πού μέχρι που φτάνει η ευθύνη του, πού είναι η εξουσία του, με ποιον συνεργάζεται πάνω κάτω και δεξιά αριστερά. Άρα λοιπόν ένα οργανόγραμμα να λειτουργεί σωστά η ΠΑΕ, η εταιρεία, ένα μεσοπρόθεσμο στρατηγικό πλάνο διετίας ή τριετίας από εδώ και πέρα, ούτως ώστε να, με στόχο να φτιαχτεί μια ομάδα δυνατή, χωρίς να υπάρχουν πολλές απαιτήσεις για την πρώτη χρονιά, και φυσικά επιλογή παιχτών οι οποίοι θα έχουν πραγματικά το επίπεδο και τη δυνατότητα να υλοποιήσουν αυτό το πλάνο, γιατί ο γενικότερος στόχος με όλα αυτά είναι να φτιαχτεί μια ομάδα η οποία σε 2-3 χρόνια θα μπορεί να μεγαλουργεί και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει πρώτα απ' όλα η ΠΑΕ να λειτουργήσει σωστά, οργανωμένα και αποτελεσματικά. Και όλα αυτά, αφού τα ετοιμάσει η ΠΑΕ, ελπίζω να τα έχει ήδη δουλέψει, πρέπει οπωσδήποτε να τα επικοινωνήσει και όχι μόνο μία φορά προς τον κόσμο, ούτως ώστε όλο το περιβάλλον του ΠΑΟΚ, είτε λέγονται φίλαθλοι, οπαδοί, αλλά και ακόμα τα ΜΜΕ, να ξέρουν το πρόγραμμα, να ξέρουν πού το πάει η ομάδα, ούτως ώστε να, όταν ξέρεις κάτι, συμμετέχεις από την πλευρά σου, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η ΠΑΕ. Η ευχή σας? Η ευχή μου είναι πραγματικά μέσα στα επόμενα 2 ή 3 χρόνια να καθιερωθεί ο ΠΑΟΚ σαν η πρώτη δύναμη του ελληνικού ποδοσφαίρου, δυνατότητα την οποία την έχει, σαφέστα, ο ΠΑΟΚ, το έχω πει πολλές φορές, έχει μια τεράστια δυναμική, σαν κόσμο, ιστορία, υπόσταση. Είναι κρίμα λοιπόν τώρα που έχει λυθεί το οικονομικό, να μην υλοποιήσει και να μην αναπτύξει και αξιοποιήσει αυτήν τη δυναμική. Και να μπορέσει δηλαδή να φτάσει σημείο να είναι η πρώτη δύναμη στην Ελλάδα. Μπορεί να το κάνει. Υπάρχει δυναμική, υπάρχουν συνθήκες, υπάρχει δύναμη. Θέλει σωστή δουλειά και από τον μεγαλομέτωχό μας, τον κύριο Σαββίδη, ο οποίος πραγματικά είναι ευεργέτης του ΠΑΟΚ, ας λειτουργήσει λίγο περισσότερο τεχνοκρατικά, ας αφήσει δηλαδή το management, αφού έχει επιλέξει τους κατάλληλους, να κάνει τη δουλειά του και ας λειτουργήσει αυτός ως μεγαλομέτωχος.